Η αναγκαιότητα του πλωτού σκάφους για το νησί της Αμοθράκης επιβεβαιώθηκε όταν ένας 60χρονος από το νησί υπέστη κεφαλικό επεισόδιο και χρειάστηκε να διακομιστεί άμεσα στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Το σκάφος του λιμεναρχείου δυνατούσε να αναλάβει την διακομιδή και κλείθηκε ελικόπτερο Super Puma. Μετά την επιβίβαση του ασθενού στο ελικόπτερο, παρουσίασε βλάβη και αναγκάστηκε να επιστρέψει στη βάση του στη Λίμνο μαζί με τον ασθενή. Αυτά είναι πράγματα τα οποία προφανώς θα έπρεπε να είναι λυμένα, έτσι. Δηλαδή, αυτή η ιστορία το να μην μπορεί να μεταφερθεί ένας άρρωστος ο οποίος είχε την ανάγκη να μεταφερθεί επιγόντως, ναι. Η λογική των ανθρώπων, των γιατρών που ήταν στο κέντρο υγείας Σαμοδράκης ήταν να το μεταφέρουν σύντομα, διότι ένα εγκεφαλικό, εάν είναι ισχυμικό και αν, υπάρχουν οι προϋποθέσεις, θα μπορούσε να κάνει θρομβόλυση, έτσι, και να λυθεί το ζήτημα όπως λύνεται με τις θρομβολύσεις και τις αγκιοπλαστικές στο έμφραγμα. Έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Στην Αλεξανδρούπολη έχουμε κέντρο αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων που θα αντιμετωπίζονται τα πράγματα καλύτερα από ό,τι παλιότερα. Δεν είναι μόνο η ΚΟΣ, η Χαλκιδική και η Νέα Μάκρη που βρέθηκαν στο επίκεντρο της επικαιρότητας για αντίστοιχους λόγους, αλλά και η απομονωμένη Σαμοθράκη που σε λίγες μέρες θα υποδεχθεί και χιλιάδες τουρίστες, σχολίασε ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής ιατρικής Στέλιος Παναγούτσος. Προφανώς λοιπόν τα νησιά μας έχουν το ιδιαίτερο ότι γεμίζουν τουρίστες το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν, ξέρετε, μιλάγαμε για την ΚΟΣ, ξέρετε η ΚΟΣ πόσο τουρισμό είχε πέρσι. 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο τουρίστες. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι από εκεί που ξεκινάμε, από τις πολύ λίγες χιλιάδες και φτάνουμε στο εκατομμύριο, θα πρέπει να έχουμε και ανάλογη ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας. Είναι προφανώς. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε ένα πρόγραμμα που θα είναι ανάλογα με την εποχή, θα έχει και τους απαραίτητους πόρους ανθρώπινους και εξοπλισμό. Άρα λοιπόν αυτό που μένει είναι να γίνει ένα σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός τι θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατά την άποψή μου, αν και δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδικός στο σχεδιασμό, έτσι, αλλά μπορώ να πω μερικές απόψεις. Θα πρέπει να περιλαμβάνει σε όλα τα νησιά ένα πολύ καλό τμήμα επιγόντων περιστατικών. Με γιατρούς κατατισμένους στο επίγον.